περιμένει τηλεφωνική να μπει ο κύριο Σπίρτζη. Διότι είχε και ένα διάλογο ενδιαφέροντο ο κύριο Σπίρτζη με τον πρόεδρο. Του λέει Στέφανε. Στα όργανα. Βέβαια. Λέει Στέφανε. Ναι. Και του λέει ο κύριο Κασαλέκη πρόεδρε. Έτσι. Αυτό δεν του άρεσε. Κοίταξε. Εντάξει, τώρα στα όργανα φαντάζομαι μιλάνε πιο χαλαρά. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Και, και τον Τζίπρα τον έλεγαν Αλέξη. Ο κύριο Σπίρτζη ασεβή δεν είναι. Αγενή άνθρωπο. Όχι, βέβαια, εσά είσαι. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα προφανώ που ο κύριο Αλέξη. Είναι κακό το κλίμα μεταξύ του μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Καλημέρα, κύριε Σπίρτζη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σα ενόχλησε αυτό που σα είπε ο πρόεδρο? Λέω ρε παιδί μου, γιατί είναι ένα τύπο λατρικό, ας το πούμε αυτό τώρα, που εντάξει μέσα στα όργανα τώρα καθώς συζητάει κανείς χαλαρά με τους συναδέλφους του, δεν μένει στους τύπους, έτσι δεν, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι μια διόρθωση όμως που επισημαίνει και την εξουσία. Θα μιλήσω για μένα, ναι. Όχι για τον Στέφανο Κασελάκη. Εγώ όταν έχω διατελέσει πρόεδρος του ΤΕ, ή βουλευτής, υπουργός ή τίποτα άλλο, δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου να πω στην ολοπώς θα με αποκαλεί. Αν περνούσε, θα έδειχνε προφανώς την προσωπική μου ανασφάλεια, γιατί δεν μπορώ να υπηρετήσω τη θέση που έχω πλέγει. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σπίρτζη πάντως με την τραγωδία του Ματιού, όταν ήταν υπουργός και ίδιος ενεργεία, να τον κάτω στο μάτι ειδικά να φωνάζουν Χρήστο. Χρήστο, Χριστάκη, Χρήστο, ναι, ναι. Έτσι τον έλεγαν. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια? Ναι, και βεβαίως είναι και αλήθεια, γιατί νομίζω ότι το να είσαι κοντά με τους συντρόφους σου και κυρίως με τους συμπολίτες, τους συναδέλφους σου, είναι και δείγμα οικειότητας να συμφωνήσουν με το μικροφώνημα. Τώρα, αν απαιτείς να συμφωνήσουν με τίτλο, κάτι άλλο συμβαίνει. Ναι, προφανώς. Τουλάχιστον για μένα. Έτσι, για ελάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο σας, κύριε Σπίρτζη, να σας ακούμε λίγο καλύτερα, ή αν μιλάτε από hands free. Α, καλύτερα, μπράβο. Μπράβο. Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι γι' αυτό θα ρωτήσετε τον Στέφανο τον Κασελάκη. Σε σχέση με αυτό που έχω να δηλώσω εγώ, είναι ότι από τότε που εκλέχτηκε ο Στέφανος Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση τον ίδιο τον εαυτό, δεν έχει αφισβητήσει κανείς. Όχι, δεν τον έχει αφισβητήσει όντως. Να θες θέμα ηγεσίας δηλαδή. Πώς δεν τον είχε. Θέμα ηγεσίας. Πώς δεν παίρνει αυτό, με συγχωρείτε. Αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης είναι ότι δεν με έχετε αφήσει πάντα πάνω να κάνω ένα βήμα παρακάτω. Χωρίς κριτική. Απ' τη μία επιστολή στη συλλογή των υπογραφών πάμε. Απ' τις υπογραφές σε επιστολή. Δηλώσεις αφισβήτησης, δηλώσεις άλλης γραμμής, δηλώσεις επιθετικές προς το πρόσωπό μου. Με λέτε διαστικό, με λέτε αναπήσα, με λέτε δείξα. Πώς δεν έχει ένα δίκιο εδώ, κύριε Σπίτζη? Κύριε Παυλόπουλε, όχι, δεν έχει. Ο κύριος Τσίπρας δεχόταν την ίδια κριτική. Κάνετε πλακά. Κάθε εβδομάδα από την Ομπρέλα, από την αριστερά, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, ή εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμία διάθεση να το παίξουμε ούτε ο Τσακαλώτος ούτε η Ομπρέλα στο Κασελάκι. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και πολιτικά, και νομίζω ότι πολιτικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όταν σε ένα κόμμα δεν λειτουργεί τίποτα και δεν συζητάμε, αν δηλαδή δεν υπήρχε η επιστολή των 87 για να συνεδριάσουν τα κόμματα, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και τα όργανα του κόμματος, δεν θα είχαν συνεδριάσει ποτέ. Και πραγματικά. Ναι, τώρα είπα θα σας ταράξει τη διαδικασία, λέει τώρα. Και συνεδριάσει. Να το δούμε. Μακάρι, μακάρι. Και να είναι συλλογικές οι αποφάσεις και να αποδωράσουν. Σε αυτό που είπε, έχει δίκιο ότι από τη στιγμή που θα συνεδριάζουν τα όργανα ασταμάτητα, ό,τι λέγεται μέσα στα όργανα δεν μπορεί με την επομένη να ακυρώνεται, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε διαγραφή. Την απειλή αυτό. Ακούστε, επειδή όλοι μας έχουμε μία διαδρομή. τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσω να λέω αυτό που πιστεύω. Και μέσα στα όργανα και έξω από τα όργανα. Δεν το έκανα ποτέ μου σε όλη μου τη διαδρομή, από τότε που ήμουν φοιτητής μέχρι σήμερα. Δεν ζω από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ζούσα ποτέ από κανένα κόμμα. Έτσι, άρα θα λέω ελεύθερα την άποψή μου. Ανεξάρτητα λέτε από τις όποιες επιπτώσεις. Ποιες επιπτώσεις? Δεν ξέρω, εγώ κατάλαβα ότι απειλήσε με διαγραφές ο πρόεδρος σας. Κύριε Οικονόμο, όταν μια ηγεσία απειλεί με διαγραφές, σημαίνει ότι έχουν τελειώσει τα επιχείρηματα, τα πολιτικά επιχείρηματα. Ναι, ναι. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι στην πολιτική, στα κόμματα, στα δημοκρατικά κόμματα, έτσι δεν είμαστε σε
τα οποία δεν έχουν διαδικασίες ή έχουν μια άλλη φιλοσοφία και λογική. Στα δημοκρατικά λοιπόν κόμματα αποτυπώνονται οι απόψεις, συνθέτονται, γίνονται απόπειρα να γίνει σύνθεση των απόψεων. Και αν δεν είναι εφικτό αυτό, τότε πηγαίνουμε σε ψηφοφόρειες. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις διαφορετική άποψη δεν τη λες. Πώς θα πάτε παρακάτω έτσι, κύριε Σπίτζη, μου μπορείτε να μας πείτε. Πώς θα πάτε παρακάτω έτσι, έχετε εντελώς διαφορετική νομοτροπία. Πώς θα κάνετε χωριό έτσι. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Ο καθένας, κύριε Παυλόπουλε, ανάλογα με το ρόλο που έχει σαν ακόμα, οφείλει να πάρει και τις ευθύνες, να πάρει και τις πρωτοβουλίες που του αναλογεί στη θέση που υπηρετεί. Έτσι, δεν μάλιστα. Είναι. Ωραία. Η ηγεσία ενός κόμματος συνήθως ήθιστε να προσπαθεί να αγκαλιάσει όχι μόνο τις διαφορετικές απόψεις μέσα στο κόμμα του, να αγκαλιάσει και ευρύτερες, αν θέλει να έχει μεγάλη κοινωνική απήχηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, τελευταίο καιρό έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε από την ηγεσία απόπειρες διαίρεσης του κόμματός μας και όχι σύνθεσης. Και είναι τρομερό, ακόμη και μετά από αυτά που είπε ο Στέφανος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν τον εκπροσωπεί κανένας άλλος εκτός από τον εαυτό του, που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω ενστάσεις γι' αυτό και να τις αποδείξω κιόλας. Χθες μετά το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, σε μια προσπάθεια να εξοβελήσουν αντίστοιχη νικηφόρα λύση για τον προοδευτικό κόσμο στην Ελλάδα, πάλι συγκεκριμένοι που στηρίζουν τον Στέφανο τον Κασελάκη, βγήκαν και έβριζαν, έλεγαν διάφορα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα από τους ανθρώπους, τα στελέχη, που στηρίζουν τον Στέφανο τον Κασελάκη, δεν βοηθάει. Με το θέμα τώρα της αυγής, τι μπορεί να γίνει, κύριε Υπουργέ, γιατί το λέω, γιατί διάβαζα πριν μια δήλωση που έκανε η κυρία Τζάκρη, ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος για το χαρτί. Ξέρετε, λέει, πόσο κοστίζει το χαρτί και η εκτύπωση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ είχα, νομίζω και πολλοί άλλοι, δεν έχουμε κάποια διάθεση, ξέρετε, να μην μειωθεί, να μην γίνει απόπειρα, να μειωθούν, να εξορθολογιστούν τα έξοδα και του κόμματος και των μέσων που έχει. Νομίζω όμως ότι μερικά πράγματα και ως σημειολογία αλλά και ως ουσία πρέπει να διατηρηθούν. Τώρα, στο πώς. Θα περιμέναμε να υπάρχει μια εισήγηση πριν την λήψη της απόφασης του κλεισίματος της καθημερινής αυγής. Μάλιστα. Να γίνει ένας διάλογος με τους εργαζόμενους, να γίνει μια προσπάθεια για ανέβρεση πρόσθετων πόρων, προκειμένου να σωθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, με διαφάνεια, γιατί δεν μπορεί να επικαλείσει την διαφάνεια και να μην την υπηρετεί στην πράξη. Μάλιστα. Να δούμε τον κατάλογο με τα επαγγελματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με όσους έχουν δηλαδή έμιστη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε αν χρειάζονται όλοι αυτοί. Έχουν προσθεθεί το τελευταίο διάστημα. Δεν το ξέρω, κύριε Παυλόπουλε. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν προσθεθεί. Αλλά δεν θα κάνουμε τώρα, δεν θα τις αναλογούμε. Εντάξει, να δείτε, λέτε, τι κόστος έχει όλο αυτό και πώς μπορεί να μαζευτεί. Και τον πρόεδρο και τη γραμματέα του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή να δώσουν τον κατάλογο των μισθοδοτούμενων από το ΣΥΡΙΖΑ στο όργανο που είναι και αρμόδιο για το κόμμα. Δεν το έδωσε. Μάλιστα. Δεν το έδωσε. Δεν το έχει δώσει. Όχι. Εγείρει. Αν θέλει και πολλές απορίες. Κάποια ερωτήματα, ναι. Άρα εδώ τι λέτε, ότι ήταν επιλογή του κυρίου Κασελάκη να κλείσει την αυγή. Και να μην εξαντλήσει. Τι λέτε. Προφανώς ήταν επιλογή του. Όταν δεν το έχει συζητήσει στα αρμόδια όργανα, δεν το έχει συζητήσει με τους εργαζόμενους. Και αυτή η πράξη γίνεται όταν λείπει στην Αμερική. Προφανώς είναι επιλογή. Άρα απλά ήθελε να φημώσει την αυγή, αυτό λέτε. Λέω ότι ασκεί μια διοίκηση στο κόμμα η οποία δεν αρμόζει, αν θέλετε, με δημοκρατικό κόμμα. Αυτό λέω. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στα όργανα μετά από συζήτηση, εισήγηση. Από ό,τι ο ίδιος έχει πει, έχει μεγάλη εμπειρία γύρω από τα οικονομικά επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι. Έτσι λέει τουλάχιστον. Έτσι λέει. Από ό,τι είπε επίσης ο ίδιος
το ταξίδι του στην Αμερική έψαξε να βρει επιχειρηματίες για να χρηματοδοτήσουν το Ινστιτούτο που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι μια τέτοια προσπάθεια μπορούσε να γίνει και για την Αυγή. Και για την Αυγή. Κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Σπίρτζη. Yeah. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.